πρέπει να επιταχύνονται τα πλεονάσματα του 3,5% ε, και είναι ένα μεγάλο ποσοστό αυτό κύριε φίλη και αν δεν υπάρξει παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα και αν δεν υπάρξει ανάπτυξη επί της ουσίας, θέλετε να την πείτε δίκη όπως τη λέτε εσείς θέλετε να την πείτε ανάπτυξη όπως τη λένε δεν έχει σημασία, σημασία έχει να υπάρξει ανάπτυξη Αυτά, αυτό το πλεόνασμα αναγκαστικά θα βγει πάλι από τη μεσαία τάξη, από του μισθωτούς, από του συνταξιούχου, από αυτού που δεν κλέβουν την εφορία. Ναι. Σωστά το επισημαίνετε και ακόμα περισσότερο. Ε, ακόμη και αν υπάρξει ανάπτυξη, αυτή θα υπονομευτεί από τα πλεονάμενα του 3,5%. Διότι είναι μεγάλο το ποσό αυτό κάθε χρόνο να βγαίνει από την πραγματική οικονομία και να πηγαίνει για την εξυπηρέτηση των τόκων προ δανειστέ. Το υπέγραψε η κυβέρνηση αυτό. Ε, ναι, το συμφώνησε. Αλλά όμω προσέξτε. Ναι, ναι είναι αλλά μια υποσημείωση. Προσέξτε. Ποια είναι η υποσημείωση. Το ύψο των πρωτογενών πλεονασμάτων συναρτάται με τη συνολική ρύθμιση του χρέου. Άρα όταν πάμε μετά από ένα χρόνο. Δεν έχει γίνει αυτό όμω. Δεν έχει γίνει αυτό, να πω. Όχι, oh, okay, δεν έχει γίνει. Γιατί είναι, τα, είναι υψηλά τα πλεονάσματα. Διότι δεν έχει υπάρξει ρύθμιση του χρέου αυτή τη στιγμή. Και συνεπώ, ό,τι χρήματα μαζεύουμε με το πλεόνασμα, τα δίδουμε εν εξυπηρέτηση των τόκων κάθε χρόνο. Ναι. Αν αλλάξει αυτό, η υποχρέωση τη Ελλάδα. αλλάξει. Αν. Αν δεν αλλάξει κά... όμω, κύριε σε... Υπουργέ, σε τι κάτι... θα γίνει. Υποθετικά το ρωτήσατε. Υποθετικά το ότι Δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί το για υπέγραψε τότε η κυβέρνηση. Διότι χρόνο κερδίζει, δεν είναι για σήμερα, για αύριο. Άρα είναι, αυτό. είναι μια κυβέρνηση η οποία υπογράφει είναι μια... για να είναι... κερδίζει χρόνο. Είναι μια αυτό κυβέρνηση που, που διαπραγματεύεται και, και, πριν, και αλλάζει. Και παρέλαβε δεσμεύσει τη ελληνική πλευρά από τι κυβερνήσει τι προηγούμενε. Ναι, μην το πολύ λέτε 4, αυτό. 4, 4,5 και 5% ναι, πλέον. Μην το πολύ λέτε αυτό. Το 5 δεν ήταν και, και, και το 4,5 πέντε... το είχαν αναιρέσει προφορικώ τουλάχιστον. Το αλλά μην το λέτε όλοι γιατί. Ναιρούμε. Γιατί αναιρούμε τα, τα, τα προφορικά. Με συγχωρείτε κύριε Στη... Υπουργέ. Τυ... Για να ζητήσω και συγγνώμη από του τηλεφιατέ, γιατί είμαστε και δύο δημοσιογράφοι και μιλάμε και ο ένα πάνω στον άλλον και είναι ενοχλητικό και το ξέρω. Είναι μοιραίο βέβαια μεταξύ μα, αλλά. Εσείς μας είχατε πει ότι αυτό θα το αλλάξετε, όταν ρωτάγαμε προεκλογικά και οι δυο μα είχαμε βρεθεί σε διάφορα ε, πάνελ προεκλογικά και σας έλεγα ότι μα η κατάσταση συγκεκριμένη την ξέρετε, πώς τάζετε ότι θα την αλλάξετε και μας λέγατε μην προβοκάρετε, τα ξέρουμε και θα τα αλλάξουμε Επαναμβάνω. και απεδείχθη ότι δεν μπορείτε να τα αλλάξετε Επαναλαμβάνω ότι, ότι αλλαγή είτε, αλλαγή ναι, έχει αλλά... να κάνει με τι εξελίξει ευρωπαϊκές θα δούμε και μετά τι γερμανικέ εκλογέ θα γίνει στη Γερμανία. Θα δούμε ποια θα είναι η πορεία τη ελληνική οικονομία. Το ζήτημα των 3,5% πλεονάσματα, ναι. επειδή και άλλε δυνάμει στην Ελλάδα πια λένε όχι, 3,5% ναι. είναι ένα στόχο που μπορεί να παλευτεί και κάτι να βγει στο τέλο. Πώ θα το κάνουμε, Με Τώρα, μαγικό ραβδί, δεν γίνεται. Με, με την ισχυροποίηση την οικονομική και την πολιτική τη χώρα μα. Γι' αυτό επιμένω στην πολιτική σταθεροποίηση, με μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει διαπραγμάτευση και κάνει και για το θέμα του χρέου. Άλλο αν δεν μπορείς να δεν αυτά που ήθελα μέχρι τώρα. Και το σημαντικότερο, θέλει να υπάρξει ανάπτυξη υπερόλων και όχι για μερικά συμφέροντα. Ε, ανάπτυξη η οποία ε, αρχίζει ήδη σιγά σιγά, δειλά δειλά, να φαίνεται στη χώρα μας. Πάντως, επί της ουσίας, η σημερινή μας συνέδεξη που ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά είναι μια συνέντευξη που εσείς βάλατε μια πολιτική ατζέντα σήμερα. Μια πολιτική ατζέντα δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον όρο μιας ισοκομματικής αντιπολίτευσης, αλλά μια πολιτική ατζέντα η οποία είναι καθαρά ιδεολογική και πολιτική. Απέναντι σε πρακτικέ που ακολουθεί η κυβέρνηση σήμερα, φαίνεται να διαφωνείται σε πάρα πολλά ζητήματα. Από αυτά, ειδικά στα οικονομικά εννοώ. Έτσι. Ένα το. Ο, Η γιατί κυβέρνηση... ουσιαστικά αυτό κάνατε. Να σα απαντήσω. Του στείλατε μηνύματα. Να, δεν στείλω μηνύματα από τι τηλεοράσει. Είμαστε ένα δημοκρατικό Όχι, κόμμα. Όχι, πει και μες στο είμαστε κόμμα, Είμαστε ένα τάξη, δημοκρατικό είπα, κόμμα ναι, ναι. που συζητάει και εκτιμά ναι, την προσπάθειά ναι. του. Δεν και το είπα, τώρα το είμαστε σε μια λόγο. φάση όπου αυτό. και θα κοιτάξουμε το παρελθόν πώ πήγαμε, τι πετύχαμε, ε, τι είπαμε που δεν έπρεπε να το πούμε γιατί δεν επιβεβαιώθηκε, τι κερδίσαμε αυτά που κάναμε και τι στόχου βάζουμε μπροστά μα. Για παράδειγμα, το πώ θα βγούμε στι αγορέ. Κάνει ένα λογαριασμό δηλαδή. Βεβαίω κάνουμε λογαριασμό σαν κόμμα και σαν κυβέρνηση. Γίνεται όλο ένα λίμωνο. Και ποιο επίσης, είναι το, το επίσης, το θέμα θετικό είναι το πρόσωπο. Ε, επίσης, επίσης, έχει σημασία, το θέμα της ανεργία θα είναι το κεντρικό θέμα για να βγούμε από την κρίση. Υπάρχει ήδη ένα άκουσα, εδώ, αν μου το επιτρέψετε. Ήδη προχθές άκουσα τον κύριο Ξανθό που μίλησε για, το ότι ανα... θα υπάρξουν 3.000 προσλήψεις, από τους οποίους θα είναι 1.700 γιατροί, γιατροί, στα νοσοκομεία. Ναι, ναι, ναι. Έχει σημασία, γιατί αυτό. φτάσαμε στο σημείο, να σας στοιχείο μόνο, στα νοσοκομεία, που το είχαμε μετρήσει, να έχουμε 7.500 γιατρού του ΕΣΥ, όταν έχουμε 10.000 ιερεί στη χώρα μα. Αυτό το, το παραγωγό σα λέω Έχετε μια σύγκριση. Μια μανία, μια, όχι, δεν είναι μανία, μια σύγκριση. Να καταλάβουμε πώ είχε καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγεία και πώ με την προσπάθεια τη κυβέρνηση του τώρα... κ. Ξανθού, του κ. Πολάκη Μάλιστα. αυτό το σύστημα ανέβηκε. Οι ανασφάλειε έχουν δικαιώματα όλοι πια και δεν πετάμε έτσι. Αυτό το σύστημα δεν θα ήταν άλλε προθέσει, αλλά μια και το αναφέρατε. Υπάρχει ένα. Ο κύριο Πολάκης με τους του δικού του όρου, εγώ δεν θα μπω στη λογική να κρίνω τον τρόπο με τον οποίο το κάνει. Αυτό το κρίνει ο ελληνικό λαό. Δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Η δικιά μου δουλειά είναι να κρίνω όμω και να θέσω σε εσά τι ε, κριτικέ που ασκεί, την κριτική μάλλον που ασκεί συχνά πυκνά ο Υπουργό Υγεία, ο κύριο Πολάκη, στη δικαιοσύνη. Ε, γιατί γελάτε. Τι γελάω, ακούω. Μυρίω, διότι είναι θέμα τη ατζέντα. Το ακούω το, εδώ και τρει μέρε όλα τα πάνελ τα τηλεοπτικά. Όχι εγώ, είπατε. Δεν λέω για εσά. Είναι θέμα τζέντα. Το αν το κάνει με Λέει, τρία τον θέματα. Α... Ακούω. Ένα λεπτό. Το ένα είναι ο καμένο, το άλλο είναι ο Πολάκη και το τρίτο Όχι, νομίζω είναι, είναι ο, ο Βαρουφάκη. Όχι, ένα λεπτό. Τρία ένα λεπτό. θέματα που πρέπει να πάρουν στην ατζέντα. Δεν είναι ο Πολάκη το θέμα. Λέω. λέω δεν είμαι ο κύριο Πολάκη. Δεν έχω τα άλλα σοβαρά ζητήματα. Δεν είναι ο κύριο Πολάκη το θέμα. Είναι η πολιτική άποψη που διατυπώνεται με αλφαγιώτα. Δεν είναι ο κύριο Πολάκη. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Ο αναπληρωτή Υπουργό Υγεία ασκεί μία κριτική. Είναι του. Το αν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι κακό στην ασκεί ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Είναι του. Σε ό,τι αφορά όμω τη δικαιοσύνη, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σα. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, ευθέω θα μου απαντήσετε, κάνει καλά τη δουλειά τη ή είναι διαπλεκόμενη. Ευθέω. Έχετε μια απάντηση. Δεν είναι διαπλεκόμενη. Ποιο θα πει αυτό. Ρωτάω, Πώ θα μιλήσω ότι χιλιάδε δικαστέ ελέγχονται από διάφορα συμφέροντα πολιτικά ή πολιτικά. Δεν γενικεύω. Αλλά προς Θεού. τι κάνετε. Αυτό το οποίο επισημαίνω ναι. με σεβασμό στι συντεταγμένε εξουσίε. Ναι. Που δεν πρέπει να συγκρούονται. Διότι η σύγκρουση δικαστική, νομοθετική και εκτεσική εξουσία. Δεν ωφελεί τη η δημοκρατία. δημοκρατία Βεβαίω δεν, δεν, δεν ωφελεί. Δημοκρατία. Αυτό όμω που βλέπω είναι ότι λαμβάνονται αποφάσει οι οποίε. από τα δικαστήρια κιόλα. οι οποίε δεν νομολογούν αλλά νομοθετούν. Έχει αυτό εν τη πράγμα νομοθετούν. Δηλαδή κυβερνάνε αντί για εσά, αυτό που ακούγεται. Ε, αυτό λέτε τώρα. Αυτό που βλέπω είναι ότι δεν είναι νομολογούν, αλλά νομοθετούν εν τη πράγμα. Για παράδειγμα, η απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία, η οποία δίδει μια ασπίδα προστασία στου μεγαλοφοροφυγάδε. Δεν λέω ότι το θέλει αυτό το πράγμα το Συμβουλίο τη Επικρατεία. Έτσι όμω λειτουργεί αυτή η απόφασή του. Εν ονόματι των ατομικών δικαιωμάτων. Δεύτερον, η απόφαση του Αρίου Πάγου προχθέ, όπου νομολογεί ότι η καθυστέρηση καταβολή των δουλευμένων στου εργαζόμενου δεν είναι επ επιζημία με βλάβη των εργαζομένων. Ποιο το πιστεύει Είχε αυτό. Με κατακλείδη. Τρίτον, ένα λεπτό. Ναι. Προχθέ αθωώθηκε ε, ο Θεοφύλου. Είχε καταδικαστεί για 25 χρόνια για τρομοκρατική ενέργεια και την πάρω τι... και ναι. δολοφονία. Αθωώθηκε ο άνθρωπο. Για πέντε, πέντε χρόνια, πέντε χρόνια φυλάκι φυλάκι, μέσα. Φυλάκι, Ναι, μέσα. Ναι. Και έχουμε και το θέμα της Ιριάνας, μιας που, της τη Ιριάνα, μια κοπέλα που μεταδίδει. δικτατορική φοιτήτρια, ναι. η οποία ενώ ο κατηγορούμενο για τρομοκρατική ενέργεια, σύζυγό τη τώρα, τότε φίλο τη, αθώθηκε. Η ίδια με ένα αποτύπωμα γενετικό που δεν έχει καμία αξία, όπω λένε και οι ίδιοι για του δικαστέ τη Ελλάδα. Καταδικάθηκε προχθέ σε 13 χρόνια φυλάκιση, χωρί αναστολή. Είναι στη φυλακή κοπέλα μέσα. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι εδώ πέρα δυστυχώ. Ορισμένη στο δικαιοσύνη. Δεν και πάντοτε, το πείτε, καταλήγετε ότι στη δικαιοσύνη, πάντοτε, η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί καλά αυτό. Βεβαίω δεν λειτουργεί. Όχι εν συνόλο, Όμω, υπάρχουν αποφάσει πολύ σημαντικέ που δίνουν την εντύπωση, για παράδειγμα, στι τελευταίε περιπτώσει ότι δεν καταδικάζεται μια πράξη, αλλά το φρόνημα των ανθρώπων. Ότι δεν έχουμε μια δικαιοσύνη που λειτουργεί επί τη βάση αποδείξεων, ούτε καν ενδείξεων, αλλά δυστυχώ επί τη βάση υποδείξεων. Αναφέρομαι στα ατομικά δικαιώματα στι δύο περιπτώσει που ανέφερα νωρίτερα. Και κάτι τελευταίο. Για τους, Γιατί με ενδιαφέρει uh, για να μιλάω Λυ Λυ και για τον θηροφύλλο. Uh, ε, και, σε προηγούμενε περιπτώσει όμω δεν είναι θέμα Όχι, πολιτικό, ούτε θέμα λέω. ιδεολογικό. Είναι, είναι θέμα ιδεολογικό, δυστυχώ. Ναι. Ε, Όταν μέσα στην κρίση με τέτοια μεγάλη ενεργεία και άρνηση καταβολή δουλευμένων, βγαίνει ο Άριο Πάγο και λέει ότι δεν, επι, επι, δεν είναι επιζημία των τον, 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 εργαζομένων ή μη καταβολή δουλευμένων. Με συγχωρείτε, δηλαδή δεν δικάζουν με βάση το ποινικό και αστικό δίκαιο, αλλά δικάζουν με βάση ιδεολογίε. Έχετε τη γνώμη ότι το δίκαιο δεν έχει ιδεολογικέ προκείμενε, Εσεί ξέρετε. Βεβαίω και έχει γι' αυτό αλλάζει. Ναι. Και γι' αυτό αλλάζει και γι' αυτό έχει μια διαπλαστική αξία η, 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 η παρέμβαση του δικαστηρίου. Άρα, θα είμαι κομπιούτερ. Θα έβγαλε το κομπιούτερ την απόφαση. Ναι. Το δικαστήριο γι' αυτό συνεκτιμά πολλού παράγοντε και ξεκινά να Και τελειώνω. Oh, Ένα ναι. θέμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω για αυτού που δεν έχουν φωνή. Ναι. Για του άλλου, για του φοροφυγάδε, μιλάνε άλλοι. Λοιπόν. Ε, αναφέρομαι στα παιδιά που είναι στι φυλακές... Εσείς για δεν του κλείσατε του φορολογικού. Να, να ολοκληρώσετε. Όχι να ολοκληρώσετε. να μου απαντάτε και στο ερώτημα. Εντάξει, λοιπόν. Όχι, μην αφήνετε κενά. Όχι, δεν αφήνω κενά. Όχι, το κάνετε επίτηδε. Μόλι θα πω αυτό που θα απαντήσω σε όλα. Ναι. Αναφέρομαι στα παιδιά που είναι στι φυλακέ ε, για διάφορε κατηγορίε, ναρκωτικά, κλεπέ, τα πάντα. Τα πάντα ναι. Και τα οποία πολλά από αυτά μέσα από τα σχολεία που έχουμε στι φυλακέ. Και εδώ θέλω να εξάρω ιδιαίτερα την προσπάθεια που ξεκίνησε στον Αυλώνα. Προσπαθούν να μπουν στα πανεπιστήμια και κάποια μπαίνουν. Yeah. Μπαίνουν διότι είναι και μια χαραμάδα ελευθερία για αυτά. Καταρχά, οι εκπαιδευτικοί. Με συγχωρείτε, γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο. Το σύστημα στη χώρα μα είναι σοφρονιστικό, δεν είναι τιμωρητικό. Συμφωνώ. Καταρχάς, έτσι, πρέπει, να πρέπει, είναι. έτσι πρέπει να είναι. Βάλιστα. Δηλαδή να αλλάζει ο άνθρωπο, να γίνεται καλύτερο. Και όχι να τη φυλακή να πάει πιο βαθιά στην παρανομία. Ακριβώ. Αυτό ήθελα να το πω γιατί. Για, τους αλλά, που για να μας ολοκληρώσω λένε, λοιπόν και έχετε δίκιο, σωστά το είπατε. Ναι. Τα παιδιά αυτά μέσα από τι φυλακέ δίνουν μια προσπάθεια για μια χαραμάδα ελευθερία. Ήταν η δυνατότητα που του παρέχει το σύστημα, το, το, ο, ο νόμο στην Ελλάδα, εάν μπαίνουν στα πανεπιστήμια, στα ΤΕΗ, να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά του και να επιστρέφουν. Αυτό το σύστημα εφαρμόστηκε στην αρχή και έδωσε ζωντάνια και ενθάρρυνση στα παιδιά να διαβάσουν και να περάσουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το τελευταίο χρόνο. Δεν εφαρμόζεται αυτή η διάταξη. Με διάφορε προφάσει. Χωρί να έχουμε δραπετεύσεις από, από το σύστημα αυτό. Με αποτέλεσμα. Ποιο πώς... είναι υπουργό δικαιοσύνη. Δεν είναι υπουργό ε, δικαιοσύνη. είναι, είναι, Θέμα... Βλέπετε, είναι, θέμα... Λοιπόν. είναι θέμα εισαγγελέα Εντάξει, και διοίκηση του δικαστικού συμβουλίου. Του, σε κάθε φυλακή. Δεν είναι θέμα υπουργού δικαιοσύνη. Ο νόμος υπάρχει. Δεν εφαρμόζεται Δεν, όμως, Τι ο Υπουργό. Με ευθύνη. Ναι. Τι κάνει ο Υπουργό. Η πολιτική ηγεσία. Το ερώτημα Μα αυτό μην είναι... τα λέτε αυτά, Δεν κύριε Υπουργέ, Λέβλε. τώρα. Με Όταν δηλαδή. παρεμβαίνουμε στο έργο τη δικαιοσύνη, λέμε Μα ότι. Μα τι να παρέμβει στο έργο τη δικαιοσύνη. Να τηρηθεί ο νόμο, σα λέω. Να τηρηθεί ο νόμος Όχι να παρέμβει στο έργο τη δικαιοσύνη. Έχει σημασία. Τα παιδιά που θέλουν να πάνε στι σχολέ να πηγαίνουν και να επιστρέφουν. Η αντίληψη ότι θα έχουμε ένα κομπιούτερ μέσα στο, μέσα στο φοιτητικό κατάστημα και θα έχει ένα μάθημα εξ αποστάσεως Δεν είναι σωστή. Ένα λεπτό. Είναι φυλάκιση των παιδιών. Ένα λεπτό. Μιλάτε, λέει. Πολλοί τηλεφεατέ ρωτάνε, μιλάτε και για παιδιά που έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε τρομοκρατικέ οργανώσεις και τρομοκρατικέ πράξεις. Βεβαίω. Για όλους. Για όλους τους φυλακισμένου. Εφόσον πληρούν τους όρους που θέτει η νομοθεσία. Βεβαίω. Υπάρχουν δυνατότητε να μην φύγει κανένα να μην αποδράσει κανένα. Τεχνικέ και άλλε δυνατότητε. Για όλου μιλάω. Δεν εξαιρώ κανέναν, αυτό είναι ο νόμο. Και το λέω διότι δυστυχώ τη δημόσια συζήτηση προβάλλει το στοιχείο ότι θα, βγουν και θα κάνουν κακοποιέ πράξει κλπ. Ενώ δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον δεν ισχύουν για αυτού που αναφερόμαστε. Νοηστε. Να εφαρμοστεί ο νόμο για τα παιδιά Αυτή που δεν έχουν φωνή και πετυχαίνουν τα πανεπιστήμια και οι φυλακισμένοι. Και η την κρίνη. Ε, θα πάω στην Τία Τιμουλού όμω τώρα για να θέσουμε ένα τελευταίο θέμα για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μα ζήτηση. Γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μα την κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία θα μα μιλήσει για το συνέβριο για την κεντροαριστερά, για το ρόλο το δικό τη, για το πώ βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει για την κυβέρνηση. Θα τα πούμε όλα. Ε, πριν από την Δία, όμως όμω, θέλω να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα. Αυτή την νομοθεσία, ποιο την έκανε, ποιο το νομοθέτησε αυτό που πάτε προηγουμένω για τα και να πηγαίνουν τα παιδιά. Ε, εμεί το, το εξελίξαμε, υπήρχε και νωρίτερα όμω. Το είχαν κάνει αυτό. Δεν ήταν κυβέρνηση. Μα σα πενθυμίζω τι άδειε των κρατουμένων ναι. τη Εφήντρου μα ο Αθανάτη Κανελόπουλο ναι. με κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάτη. Λέει άλλο λέμε. Σα λέω τώρα ναι, ότι. Το εξελίξαμε εμεί ω σύστημα πληροφοριών. Ρωτάω για να ξεκαθαρίσουμε. Ελλανδία, με συγχωρείτε, διέκοψα. Έλα. Καλημέρα. Έχουμε. Πάμε λοιπόν στι αποκαλύψει του Γιάννου Βαρουφάκη, οι οποίε εξακολουθούν να προκαλούν τριγμού και αντιδράσει. Σήμερα λοιπόν η Real News παρουσιάζει το 11σέλιδο που είχε παρουσιάσει ο Γιάννου Βαρουφάκη τον Νοέμβριο του 2014 στον Αλέξη Τσίπρα. Ε, την ιδέα του λοιπόν αυτή για ένα παράλληλο εξωτραπεζικό σύστημα πληρωμών μέσω τάξη net την, ναι. την είχε παρουσιάσει ο πρώην Υπουργό Οικονομικών στον Αλέξη Τσίπρα στο διαμέρισμά του ε, παρουσία του Νίκου Παπά και του Γιάννη Δραγασάκη. Σύμφωνα με τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτή η ιδέα ήταν μια εναλλακτική προκειμένου να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διέκοπτε τη ρευστότητα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, μεταξύ των στόχων του προτινόμενου συστήματο ήταν η ένεση ρευστότητα στο δημόσιο την περίοδο διαπραγμάτευση με την Τρόικα, η ένεση ρευστότητα στον ιδιωτικό τομέα με δημιουργία νέου συστήματο πληρωμών Βάλιστα. σε ευρώ εκτό τραπεζικού συστήματο. Και η ελαχιστοποίηση του κοινωνικού ε, κόστου σε, σε ενδεχόμενο νομισματική μετατροπή. Ε, μέσα σε αυτό το κείμενο αναφέρεται και το πολιτικό και οικονομικό όφελο αυτού του συστήματο, το οποίο δίνει ελευθερία κατά τον κύριο Βαρουφάκη στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια μια σκληρή διαπραγμάτευση, mm -hmm. απελευθερώνει ευρώ κανονικά τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό, μειώνει το κόστο συναλλαγών μεταξύ και ιδιωτών, ε, δημοσίου και ιδιωτών ε, ακόμη και μεταξύ ιδιωτών, μειώνει το μονοπόλιο των τραπεζιτών απέναντι στην κοινωνία και Δημιουργεί παράλληλο μάλιστα. ηλεκτρονικό διαδικτυακό Ωραία. ευρώ που σε περίπτωση έκτακτη ανάγκη μπορεί να μετατραπεί σε άλλο νομίσμα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μέλο του, του Υπουργικού Συμβουλίου υπήρξατε. Δεν τότε μέλο του Υπουργικού Συμβουλίου, ήμουν κοινωνικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αργότερα υπήρξατε. Βεβαίω. Και σαν μεγάλο τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά. Όχι, όχι, τώρα είναι αυτά. Πέστε. Δεν τα κάνετε όπω θέλετε. τι θέλετε. Όπω ναι. είναι η πραγματικότητα, μάλιστα. τα λέμε. Μάλιστα. Είστε παράγοντο κόμμα, δεν είστε και στι εσωκομματικέ εκλογέ πρωτεύσατε εκεί. Αριστεύσατε, μάλλον, όπω το λέει η κ. Δημοκρατία. Να σα ρωτήσω τώρα λοιπόν, ευθέω. Τα ξέρατε αυτά, Όχι. Και δεν, και δεν ήταν αναγκαίο να τα γνωρίζω. Γιατί? Δεν ξέρω τι έχουν συζητηθεί. Έχουν συζητηθεί σε, ένα συγκεκριμένο, σε σύνθεση συγκεκριμένη. Να Αναφέρω το κύριο Βαρουφάκη. Ναι, ναι. Έτσι λέει ο κύριο Βαρουφάκη τουλάχιστον. Ναι, δεν διαψεύδεται. δεν ξέρω. Ποιο, εγώ, όχι, δεν, δεν να ξέρω, να Α, βλέπετε εγώ λοιπόν. δεν μπορώ να διαψεύσω δεν ξέρω, κάτι δεν, ξέρω, οποίο δεν, δεν ήμουνα Θεωρώ λογικό όμω και μιλάω ναι. πολιτικά τώρα και όχι με βάση γνώση γεγονότων. Θεωρώ λογικό μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση να εξετάζει πάρα πολλά σενάρια. Αυτό το σενάριο που λέει ο κύριο Βαρουφάκη βρίσκει σύμφωνο. Μα φάνηκε την πραγματικότητα ότι δεν το επιλέξαμε κυβέρνηση. Ως. Αυτό είναι σαφέ. Υπάρχει αυτά τα πράγματα απάντηση. Αλλά όμω είναι καθήκον κάθε κυβέρνηση, ιδιαίτερα αυτό, δε τη δικιά μα. Δεν το γυρίζετε, δε το ναι. κατάλαβα αυτό. Όλε οι κυβερνήσει πρέπει να έχουν ένα πλάν B. Ως. Αυτό και το πλάν B, και... αν σα καλύπτει αυτό. Είπα όχι, δεν, δεν εφαρμόστηκε. δεν, άλλαστε. άλλο, αν σα καλύπτει, αν το εφαρμόστηκε και δεν εφαρμόστηκε. Και... Δεν σα καλύπτει. Εκ πραγμάτων υπάρχει απάντηση. Ποια είναι η γνώμη σα για να κλείσουμε για τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριο Βαρουφάκη, κατά τη γνώμη μου, έδωσε μια πνοή στη διαπραγμάτευση στην αρχή τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και πέρα ε, ήταν σε, σε, μια αντίληψη η οποία δεν διευκόλυνε τις εξελίξεις όταν μπλοκάρανε. Γιατί μπλοκάρανε οι εξελίξεις. Και χάσαμε 100 δις. Δεν χάσαμε 100 δις. Διότι Έτσι ο... Αφήστε τι λέει ο καθένα. Ε, Πώ τη λέει ο καθένα. Γιατί ένα μέρο από τα χρήματα άμα αυτά. Άμα δεν έκανα καλό ο καθένα, το ανέφερε. Δεν σας αρέσει. Ξεχνάτε ότι υπήρξε επαναχρηματοδότηση Καλά. του χρέου. Το ξέρω, αυτά. κύριε Και επίση και ανακεφαλαιοποίηση Λά. τραπεζών. Και έχει Λάξει. μείνει και 20 δισεκατομμύρια στη γωνία λοιπόν, για κάθε ανάγκη. Εφτάσαμε στο τέλο. Σα ευχαριστώ θερμά. σε ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι. Εγώ να σα ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι και καλέ βουτιέ. Εμεί θα έχουμε και την ερχόμενη Κυριακή, βέβαια, εκπομπή. Και τώρα συνεχίζουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Sky γιατί έχουμε πιστεύω μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με την κυρία Φόφη Γεννηματά η οποία εγώ θέλω, θέλω κύριε Φίλη, να είμαι εντάξει με τους τηλεφεατές, την μαγνητοσκοπήσαμε χτες και την παρουσιάζουμε σήμερα για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται με την κυρία ποια είναι η αποψή της για την κυβέρνηση, για τον Γιώργο Παπαδρέου, για τα